Εμπλοκή του Μπασάρ Αλάσαντ σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εντοπίζει για πρώτη φορά η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με την αρμόδια ομάδα των επιθεωρητών, εγκλήματα έχουν συντελεστεί και από τις δύο πλευρές του εμφυλίου στη Συρία. Ωστόσο, αν και δεν παρέσχει αποδείξεις, η ύπατη αρμοστής Ναβί Πιλά υποστήριξε ότι οι υπάλληλοι του οργανισμού εντοπίζουν ευθύνες που φτάνουν στην κορυφή της ιεραρχίας του κράτους. Έχουν συλλέξει συντριπτικές αποδείξεις, έχουν βρει στοιχεία. Τα δεδομένα καταδεικνύουν στην Επιτροπή ότι έχουν συντελεστεί σοβαρά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δείχνουν στην πραγματικότητα ότι υπάρχουν αποδείξεις για ευθύνη που φτάνει στα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης μέχρι και τον αρχηγό του κράτους. Τα νέα δεδομένα προκάλεσαν την οργή της Δαμασκού. Η αντίδραση υπήρξε έντονη από την πλευρά της Συρίας, εξαπολύοντας φραστική επίθεση στο πρόσωπο της Ναβί Πιλάι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει ανοησίες και δεν την ακούμε. Την ώρα που στο Χαλέπι οι μάχες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, στη Μαλούλα απήχθησαν από αντάρτες 12 μοναχές από την Ελληνοορθόδοξη Μονή της Αγίας Τέκλας. Σύμφωνα με το Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξτρεμιστές Ισλαμιστές της οργάνωσης Αλ-Νούστρα, παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, εισέβαλαν στο μοναστήριο όπου ζουν 40 μοναχές και ορφανά παιδιά, τις απήγαγαν και τις οδήγησαν βόρεια στο Γιάμπρουντ.